τα αδέλφια Σωτήρης και Γιώργος Σοκράτους Νικολάου επέδειξαν τόλμη και ηρωισμό και έδωσαν τη ζωή τους μαχόμενοι με τους συμπολεμιστές τους της 181 μοίρας παιδινού πυροβολικού σε άνηση μάχη με τον υπερδύναμο Ατσίλα. Ο Σωτήρης 23 χρόνων το 1974 και ο Γιώργος 2 χρόνια μικρότερος είχε καταταγεί ως έφεδροι στη μονάδα τους και βρέθηκαν στον Μπέλα Πάρις όπου στις 23 Ιουλίου διεξήχθησαν ομυρικές μάχες με τους Τούρκους εισβολής. Σήμερα, 41 χρόνια μετά, τους αποχαιρέτησε ένα από τα 4 αδέλφια τους. Στεκόμαστε εδώ αδέλφια μπροστά στα τιμημένα οστά σας. Πονηπετούμε και ντεόμαστε για την ψυχή του Σωτήρη μας, για την ψυχή του Γιώργου μας. Ο Σωτήρης και ο Γιώργος είχαν ταφεί στον ίδιο ομαδικό τάφο και τα οστά τους εντοπίστηκαν από τη Διερευνητική Επιτροπή και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA. Ήταν αρχικά στον κατάλογο των αγνωμένων, αλλά στη συνέχεια αφαιρέθηκαν επειδή προέκυψε μαρτυρία ότι είχαν σκοτωθεί εν ώρα καθήκοντος. Η Κερίνια υποκλίνεται στον ηρωισμό τους τον ισοδήμαρχο Λάφκος Καριόλου, ενώ εκ μέρους των συμπολεμιστών τους μίλησε ο Γιώργος Ποταμός. Έσπισαν αγαπημένοι μας οι Τούρκοι δολοφόνοι, καλά την παγίδα του στο πέρασμα. Βρώμησαν της αχαιρουσίας στο πέρασμα. Όταν ξεκίνησε η μάχη, γίνατε ένα μαζί μας. Κοινός ο Στουρκός, η προάσπιση της ελληνικής αγκαιριότητας της Κύπρου μας. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στη Μακεδονίτισσα ήταν ασφιχτικά γεμάτος για τον αποχαιρετισμό στα δύο αδέλφια. Στην κηδεία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι κομμάτων και σωματείων και πρόσφυγες από την Κερίνια, ενώ μετά την κατάθεση στεφάνων εψάλλει ο εθνικός ύμνος. Και σαν πρώτα αντριωμένη χεροκέρα.